καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Αυτό κάνει πολύ φασαρία, αλλά κάνει και δουλειά. Λοιπόν, να το κλείσουμε λίγο για να μιλήσουμε και να συστηθούμε. Ναι. Όσοι δεν γνωριζόμαστε, είμαι ο Στέλιος Κιμεντάξη. Είμαι η Ιωάννα Κιμεντάξη. Και είναι ο Τζόρτζιο Μαγκανιέλο. Και δεν είναι εντάξει. Τον έχουμε τρελάνει στις ερωτήσεις, αυτό θέλω να πω. Καλησπέρα σε όλους, Ιωάννα, Στέλιος και σε όλους. Χρόνια πολλά στους Μικέλα ή Μικαέλα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι και για εσάς, για την Ιταλία, μεγάλη γιορτή. Ναι, βεβαίως. Και επειδή είναι μεγάλη γιορτή, ετοιμάζουμε και εμείς ένα μεγάλο γλυκό, έτσι. Βεβαίως. Τσέρτο, λοιπόν. Τι θα μας φτιάξεις? Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό που είναι πάρα πολύ αφράτο μαλακό. Παρουσιάζεται πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολο για να δημιουργηθεί. Λέγεται καπρέζε, είναι τούρτα καπρέζε, η οποία έρχεται από την Κάπρη, το νησί της Κάπρη. Είναι το νησί της Κάπρη. Ναι. Και όχι το Κάπρη που λέμε εμείς στην Ελλάδα. Κάπρη Παντελόνι. Είναι αδιαφορετικό, μην τον μπερδεύεις. Συνέχισε, Τζόρτζιο. Όχι, το νησί Κάπρη. Πήγα δίκο. Λίζω αντί Κάπρη. Ναι, ω. Συν. VIP. Άμα δεν πάω εγώ. Εγώ και η Σοφία Λόρεν. Τζούστο. Ναι. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το φτιάξουμε. Και είναι από Κάπρη, όπως είπαμε πριν, αυτό το νησί, το οποίο έχει μια ωραία ιστορία, ένα θρύλο, όπου το 1920 ο γνωστός σεφ τότε, Κάρμινι Ντι Φιόρε, από λάθος του, γιατί είναι από λάθος αυτό το γλυκό. Τα ωραιότερα πράγματα από λάθος. Βεβαίως, όπως, ναι, βεβαίως. Ξέχασε να προσθέσει στο μείγμα του το αλεύρι. Και από αυτό το λάθος δημιουργήθηκε αυτό το γλυκό, η τούρτα καπρέζε, όπου βεβαίως και μπορεί να την φάει οποιοδήποτε έχει ευαισθησία στη γλουτένη, διότι δεν έχει ούτε αλεύρι ούτε μαγιά μέσα, και από τότε γίνει γνωστή έτσι σε όλο τον κόσμο. Είναι το ίδιο γευστική με άλλα, ας πούμε, γλυκά, μην έχοντας γλουτένη μέσα? Ναι, πάρα πολύ. Θα τη δοκιμάσουμε μετά, είναι, δεν σταματάς να τρως. Ωραία, για να με δω. Αχ, μαμά μία, τι μας κάνεις. Άργησα να σε γνωρίσω. Πήγα στο Κάπρι και να μην φάω μία καπρέζε. Έφαγα καπρέζε σαλάτα. Σαλάτα, ναι. Τούρτα όχι. Λοιπόν, απλά υλικά. Νομίζω όλοι τα έχουμε στο σπίτι. Θέλεις να μας πεις τι θα χρησιμοποιήσεις? Βεβαίως, έχουμε. Ξεκινάμε με το. Εδώ πέρα έχουμε αμύγδαλο. Χωρίς το φλούδι απ' έξω. Λευκό δηλαδή. Λευκό αμύγδαλο. Το οποίο θα τρίψουμε να το κάνουμε σκόνη με το μίξερ. Μετά έχουμε σαν τη σοκολάτα, η οποία έχουμε λιώσει στο Μπεν Μαρί εδώ πέρα στους 50 βαθμούς, το ίδιο και το βούτυρο, το οποίο έχω πρώτα ψιλοκόψει, μετά τα έβαλα εδώ για να λιώσουν λίγο πιο γρήγορα στους 50 βαθμούς. Είναι σοκολάτα γάλακτος? Είναι σοκολάτα κουβερτούρα 75%. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβερτούρα. Μένα γενικά η μαύρη σοκολάτα μ' αρέσει. Δεν ξέρω, Στέλιο, εσύ τι. Ναι, την αγαπώ. Σε όλες τις μορφές σοκολάτα. Βούτυρο λοιπόν, σοκολάτα, άσπρο αμύγδαλο. Άχνη ζάχαρη θα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Πασπάλισμα. Αυγό, ο κρόκος. Το ασπράδι το έχουμε εδώ που το έχουμε κάνει μεριγκώσει. Μερίγκα. Μαρέγκα. Μαρέγκα. Είναι πολύ χαρτωμένο έτσι που το λες, δεξής. Καλός είναι ο άνθρωπος, να τα πει κανονικά. Λέγεται και θα τα λέμε εμείς, ό,τι καταλαβαίνουμε. Ζάχαρη κρυσταλλική. Ζάχαρη. Έχουμε εδώ πέρα λίγο λικέρ αμυγδάλου, το αμαρέτο της Σαρών. Όποιος δεν έχει, μπορούμε να βάλουμε πάρα πολύ ωραία. Πάει λίγο ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού. Αλλιώς το αμαρέτο που είναι το λικέρ αμυγδάλου. Που είναι 4-5 γραμμάρια. Ιταλικό λικέρ. Ναι. Μία πρέζα αλάτι, τίποτα άλλο. Ωραία. Αλάτι στα αγγλικά, νοστιμεύει. Βλέπετε και την κάρτα με τα υλικά, έτσι όπως μας την έστειλε ο Τζόρτζιο. Ο Τζόρτζιο, να σας θυμίσω, κάνει σεμινάρια μαγειρικής στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Στα προγράμματα ΚΕΚ, ναι. Στα προγράμματα ΚΕΚ, αλλά και στη σελίδα σου μπορούν να σε επισκεφθούν www.giorgiomanganiello.com. Το έλεγα στα ιταλικά. Ναι, και στη σελίδα του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Και να κάνετε like και να παρακολουθείτε τα νέα. Λοιπόν, όπου χρειάζεται βοήθεια, μας λες. Για να μην ανακατεύουμε στα. Λίγο το μίξα μπορούμε να τελειώσουμε να λέσουμε το. Ωραία. Εγώ να μην. Αρκούν. Πάρα
πολύ ωραία. Άσπρο αμύγδαλο το κάνουμε πούδρα. Ναι. Πούδρα. Πούδρα το λέμε. Λοιπόν, και πάμε. Σοκολάτα. Το έχεις περάσει από... και την έχεις λιώσει. Εδώ είμαστε. Θα σου αφήσω λίγη. Να μου αφήσεις, ναι. Πού το ξέρεις ότι παίρνω. Πάντα, ό,τι και να κάνω, ό,τι γλυκό, όταν έκανα και το κάνω, αφήνω λίγο και πιάνω μετά τα ταψάκια. Πες μου ότι τρως γλυκά να με τρελάνεις. Τρώω λίγο. Από αυτό το φάω σίγουρα, να ξέρεις. Λοιπόν, τώρα που μας βλέπει η μαμά σου, θέλω να πω, καταγγέλω δημόσια, η Μαλέσκου δεν τρώει, έρχεται. Δεν προλαβαίνω. Τι θα λες, θα με πάρει τηλέφωνο, μου στείλει στο Viber τώρα μήνυμα. Μα τι λέω, Στέλιος. Αλήθεια λέω. Έχεις φάει σήμερα μία μπάρα. Μία μπάρα. Και ένα χυμό. Τώρα θα φας και το γλυκάκι εδώ. Ναι. Λοιπόν, και με το σύρμα θα προσθέσουμε, σιγά σιγά έβαλα τα υγρά πρώτα, θα προσθέσω το αμύγδαλο μέσα. Για να δέσει. Ναι, για να δέσει, μετά θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα μας υλικά και ανακατεύουμε. Okay. Θέλεις να το κάνω εγώ ωστόσο, να το ανακατεύω. Κάτσε να, okay. Να το χτυπήσω αυτό. Δεν θέλει να συνεργαστεί. Του βόλε la forza. Όπου χρειάζεται δύναμη. Στέλιο. Απ' την Ιταλία τα έφερες τα αμύγδαλα. Πάρα πολύ αυτή ωραία. Που πρέπει να το κάνω πιο εντυπωσιακά. Όχι, όχι. Α, το κάνω χαριτωμένα νομίζω. Χαρά, ναι. Σε ευχαριστώ. Κρυσταλλική ζάχαρη. Ωραία. Προσθέτουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη. Εδώ θέλει λίγο καλό ανεκάτεμα για να λιώσει. Ωραία. Η ζάχαρη. Γι' αυτό και να γυρίζουν πάντα ναι. Ή από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ωραία, κάντε εσύ. Γράτσε. Να λιώσει καλά, τώρα που είναι ακόμα ζεστά τα υλικά, διότι βάλαμε το βούτυρο και τη σοκολάτα. Α, τα θέλουμε ζεστά, βοηθάνε πάρα πολύ στο να σωματιστούν και να λιώσουν. Εσύ δεξιόστροφα, τακ τακ, ε. Ναι, είναι... Τέχνη, προφανώς. Μας με πειράζει ο Τζόρτζια τώρα ή το... Σιγά. Κάτι αισθάνομαι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γνωριζόμαστε, εξοικειωνόμαστε και είναι ωραίο αυτό. Έχουν κάνει πάταγο, θέλω να σου πω, οι συνταγές σου. Δεν σε ήξερε ο κόσμος και χαίρεται πάρα πολύ που ένας Ιταλός που αγαπάει την κουζίνα της Ιταλίας τόσο απλά τους δείχνει πώς να κάνουν πετυχημένα πιάτα. Και εγώ χαίρομαι γλυκά. Που είμαι εδώ μαζί σας και γιατί το κάνω με πάθος πάνω απ' όλα, γιατί έτσι βγαίνουν και καλά, νόστιμα. Στη γυναίκα σου μαγειρεύεις ή μαγειρεύει η γυναίκα σου? Ένα αλλάξα. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Σήμερα ποια ημέρα ήταν? Θα πάω καλό μεσημέρι, φτιάξε εσύ. Θα δείξει αργότερα. Εντάξει. Σήμερα έχει καλοκαιριάσει, έχει πραγματικά. Πολύ ζεστή. Έχω έρθει πολύ κοντά σας, παιδιά. Το πιάσε. Είναι οι νοπιάδες, είναι η Μαλέσκου, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οκ, τώρα. Βάλτε ένα καλτσόνε. Φρέγκο. Μουσικά, μαέστρο. Πού είναι? Μα κοιμήθηκε ο μαέστρο. Κοιμισμένο. Λοιπόν, τα αυγά τα προσθέτουμε ένα-ένα μέσα. Α, ένα-ένα. Να στα... Οκ. Okay. Γιατί δεν τα χτυπάς πιο πριν να προσθέσεις όλο το μείγμα? Ναι, μπορεί να είναι πολύ, πολύ ζεστό το... Α, και να το σβολιάσει, να ε. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Πρόσθεσαι. Ναι. Μια χαρά τα πάμε. Να συνεχίσουμε έτσι. Οκ, τώρα, λίγο αλατάκι, μια πρέζα που είπαμε, μέσα. Μην είναι και το λικέρ. Το λικέρ θα το προσθέσουμε στο τέλος. Θα το κάνει η Ιωάννα. Ναι, βέβαια. Μια κουταλιά εσέσαι είναι τα 4-5 γραμμάρια, να δώσουν αυτό το έξτρα άρωμα που χρειαζόμαστε. Επαναλαμβάνω, ή ένα ξύσμα λεμονιού μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, ή πορτοκαλιού, ή ένα ρουμ, ό,τι έχουμε στο σπίτι. Πάει πάρα πολύ ωραία, αλλά αρκετά λίγο. 4-5 γραμμάρια. Να μυρίξουμε και αυτό. Εγώ θα το ρίχνω όλο, να ξέρεις. Να τα ρίξω. Είναι πολύ λίγο. Είναι λίγα. Σήμερα μπορούμε τα πάντα. Είναι... Τέλεια. Είναι ένα λικέρ, το ξέρουμε στην Ελλάδα, το αγαπάμε το αμαρέτο πάρα πολύ. Ναι. Από πικραμύγδαλο, έτσι. Ναι.
Πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να έχει λιώσει η ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο, δεν θέλει πάρα πολλά. Αν κάποιος τώρα βαριέται, όπως εγώ, ναι, να το κάνει με το χέρι, το βάζει στο μίξερ. Ναι, μπορεί να μπει στο μίξερ βέβαια, πάντα με το σύρμα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει, μωρέ. Λοιπόν, το ασπράδι αυγό. Το ανακάτεψες για να δείξει ότι κάνεις και εσύ. Μόνο από τη μία πλευρά το κάνει. Όπως αρχίζει τελικά. Εμένα μου βολεύει από την άλλη. Πάτε ωραία, το κάνω το μόνο. Θα μας καλάσει το μείγμα. Λοιπόν, δείξε μου τώρα το ασπράδι αυγού, πότε να το βάλουμε. Τώρα. Α, τώρα. Ναι, θα το βάλουμε μέσα. Κράτησε το εκεί, να το φέρω εγώ. Ωραία. Να βοηθήσω. Θα το φέρει εσύ, να σε δω, αν ξέρει να το ανοίξει. Να το γυρίσω λίγο εκεί τώρα. Περφέτο, ανοίγουμε. Αφράτη η μαρέγκα μας. Ναι, ναι, ναι. Χιονάτη. Χιονάτη. Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα. Είναι σαν χιόνι, παιδιά. Είναι τόσο αφράτο. Ναι, τελείωσε το καλοκαίρι, τώρα πάμε... Είναι ασπράδι από τέσσερα αυγά, έτσι. Τα αυγά που χρησιμοποιήσεις. Από τέσσερα αυγουλάκια, ναι. Τα αυγά να είναι θερμοκρασία χώρου και όχι ψυγείου. Ωραία. Βοηθάει καλύτερα στο να βγει η μερέγκα. Βλέπετε ότι ανακατεύει σιγά σιγά, δεν θέλει να φύγει ο αέρας από τη μαρέγκα, θέλει να γίνει αφράτο το μείγμα του. Ναι, θέλει ένα καλό ανεκάτεμα και και η ζάχαρη με τα υπόλοιπα υλικά ώστε να γίνουν πιο αφράτα, να αφρατώσουν. Έτσι το παίρνει και ένα χρώμα καραμέλας. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Και πάρα πολύ εύκολο. Ναι, πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο. Και όπως είπαμε πριν, όποιος έχει, για τους αυτοί που έχουν κοιλιοκάκι, που είναι η ευαισθησία στη γλουτένη, είναι κατάλληλο, ναι, βεβαίως. Και πανόστιμο, πραγματικά. Που συνήθως τα προϊόντα χωρίς γλουτένη δεν είναι τόσο εξαιρετικά. Είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι ακαταμάχητο. Εύκολο γλυκό. Πολύ εύκολο. Το δάχτυλό σου πες τώρα που σ' άγγιζε. Ετοιμάζομαι, αλλά με δείχνει η κάμερα και δεν μπορώ. Α, λερώθηκα, νόμιζα να βάλω το δάχτυλό μου να πάω. Όχι. Το έβαλες έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα κάναμε ένα ωραίο μείγμα. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τελειώσαμε. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας. Είναι, ναι, και έχουμε ήδη ψήσει κάτι πολύ ωραίο μέσα, ωραία, που είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχεις ένα τσέρκι. Ναι. Καλύτερα αυτά που ανοίγουν στο πλάι, μας βολεύει πάρα πολύ για να το ξεφορμάρεις μετά, βεβαίως. Λαδόκολα μέσα, στο πάτο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εφόσον είναι χωρίς αλεύρι, άρα χωρίς γλουτένη, δεν βάζουμε αλεύρι μέσα, βούτυρο αλεύρι που βάζουμε συνήθως στο σπίτι. Τίποτα, μόνο η λαδόκολα, αρκεί αυτό. Και προσθέτουμε το μείγμα. Το είπε τσέρκι, έτσι λέγεται. Οι νοικοκυρές απάντησαν. Ναι. Εγώ το έλεγα ταψάκι, αντικολλητικό φόρμα, διάφορους τρόπους. Εδώ να κοιτάξω. Στον κόσμο μου να κοιτάξω. Τσέρκι λοιπόν. Δεν φτιάχνεις, τέλειο, όλα τα ξέρεις. Από το τσέρκιο, στα ιταλικά που σημαίνει στρογγυλό. Τσέρκιο είναι. Σέρκλο, κύκλο, τσέρκι. Δες το. Πρέπει να μάθουμε τελικά. Πόσο μοιάζουν τελικά οι, οι γλώσσες μας, πόσο κοινά πράγματα έχουμε. Ωραία. Εδώ τελειώσαμε, 170 βαθμούς στο φούρνο. Για πόση ώρα? Για 35 με 40 λεπτά, θα έλεγα. Θα ήταν 35 πολύ... με 40 ανάλογα. 40 λεπτά θα ήταν το ιδανικό. Το βάζεις, Τζόρτζιο, στον αέρα, στις αντιστάσεις. Αντιστάσεις, θα αντιστάσεις. Okay. Η αέρα στους 165 βαθμούς, 165 βαθμούς. Το γλυκό, όταν ψηθεί, είναι απάνω, έχει ξεραθεί, έχει λίγο, είναι κρίσπι. Στη μέση, αν βάλουμε μαχαίρι, είναι μαλακό. Φαίνεται άψητο, αλλά δεν είναι ζουμερό. Άψητο, είναι ζουμερό. Ναι, είναι το είδος του έτσι. Έτσι το θέλουμε. Ναι, ναι, έτσι είναι πετυχημένο. Έχουμε ένα φούρνο έτσι, μαγικό. Ναι. Κοίτα τώρα, παίρνω εγώ αυτό που έχεις φτιάξει εδώ. Πάω ναι, μέχρι το φούρνο. Εσείς μην δείχνετε το Στέλιο. Δείξτε μας. Έλα, κουβεντιάσουμε. Τι. Βάζω. Μα και μπελέτσα, μα και μπελέτσα. Λοιπόν, λέει ότι είμαι μάλλον πολύ όμορφη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις το χαρτάκι το χάρτινο. Θα βάλω και αυτό στο φούρνο, μην καούμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν θα φουσκώσει πολύ. Δεν κάνουμε ζημιά. Δεν κάνουμε, όχι.
Τι ωραίο. Ναι. Τέλεια. Να το πέρασουμε στο πιατάκι που έχουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, αυτό. Το τετράγωνο, ναι. Ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, δεν θα το κατεβάσω για να μην κάνω ζημιά. Οκ. Okay. Και εδώ τώρα θα βάλουμε αχνή ζάχαρη απάνω. Όπως βλέπετε είναι ξερό έτσι, αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Και είναι... Έχει κάνει από πάνω μία ελαφριά κρούστα. Κρούστα, ελαφριά, αλλά η γεύση του είναι τόσο απαλή, αφράτο, απαλό, εσωτερικά και εξωτερικά. Και κάρα. Τέλει. Παναγία μου, και μόνο που το βλέπω αυτό το πλάνο. Λοιπόν. Λιποθυμάω. άμα να λιποθυμήσεις, του δώσουμε μια μπουκιά. Εννοεί, μόνο μία. Α, ωραίο πλάνο. Δες πόσο ωραία. Χιονίζει. Ναι, χιονίζει. Τζότζιο, είναι και ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό. Ή το τρώτε, είναι παντός καιρού. Είναι παντός καιρού, γι' αυτό είναι και το προτείνω σαν κάτι εύκολο, γρήγορο. Μα είναι γρήγορο, το είδαμε. Πολύ ωραία για ένα καφέ, ένα τσάι ή το πρωί ή το απόγευμα. Νόστιμο και γιατί όχι, καθημερινό, ας πούμε, αλλά είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ γευστικό. Και το κάνουν μόνο στην περιοχή, στο νησί, στο Κάπρι. Είναι παραδοσιακό είναι... της περιοχής Καμπάνια, που είναι όλη, όλη η Καμπανία. Νάπολη, όλη η περιοχή εκεί πέρα. Η περιοχή σου. Ναι. Η πατρίδα σου. Οκ, φινίτο. Τώρα εδώ πέρα πιστεύω ότι φτάσαμε στο... Είναι καταπληκτικό. Dulce sin fundus. Θα το κόψουμε. Ναι, βέβαια. Το μαχαίρια βρείτε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε ένα ωραίο μαχαιράκι. Είναι πάρα πολύ μαλακό όταν το βγάλουμε, αλλά όταν κρυώσει λιγάκι, που είναι και η στιγμή όπου θα προσθέσουμε τη ζάχαρη, την αχνή. Α, δεν τη βάζουμε αμέσως. Όχι, φυτάκι. Γιατί θα κάνουμε λίγο τους Ευρωπαίους. Θα την απορροφήσει και βεβαίως θα χρειαστεί να βάλουμε άλλη. Οπότε να κρυώσει, καλά που μας το είπες αυτό. Λοιπόν, Στέλιο, αυτό είναι για σένα, αυτό είναι για την Ιωάννα. Είσαι υπέροχος. Αλλά... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γλυκός μου και μου έδωσε πιατάκι, μου λέει να κάνουμε τους Ευρωπαίους. Μην μας περάσουν για τίποτα. Ναι. Λιγούρια. Ζητιανάκια, όχι. Ναι. Είστε τι όμορφο που είναι το κομμάτι μου. Οκ, λοιπόν. Δείξτε το λίγο στο πλάι, να καταλάβετε αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς τώρα. Ναι, είναι ζουμερό, ζουμερό στη μέση, αλλά είναι ψημένο. Εντάξει. Είναι εξαιρετικά απαλό, αφράτο στη γεύση. Λιποθυμάω. Τώρα. Αυτό ήταν το πιο μικρό για το Στέλιο, μπερδεύτηκες. Ναι. Ωραία. Δεν το ξεχνάς, ε. Δεν μου είπα ότι πεινάει πάρα πού πολύ. Από να ξεκινήσω, από πίσω ή από μπροστά. Δεν μπορώ, ερωτήσεις. Αφήνω την επιλογή. Θα τελειώσω από το λοιπόν. Κρατσανιστό για να πάω στο ζουμερό. Εγώ από μπροστά ξεκινήσω από εδώ, από τη μητούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Okay. Εσύ? Λοιπόν... Εγώ... Θα πάει το υπόλοιπο. Θα πάει στη γυναίκα του. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν... Τζόρντιο είναι τέλειο. Θέλω εντυπώσεις. Θέλω πυρουνάκι. Αυτό είναι που βγάλω. Ένα κουταλάκι ή ένα κουταλάκι λίγο πιο μικρό. Δεν πειράζει, θα καταφέρνω εγώ. Να πάρε αυτό. Όχι. Είναι τέλειο. Εν τω μεταξύ το αμύγδαλο δεν έχει σπάσει εντελώς, έχει δίνει αυτό το ρουστίκ μέσα λίγο. Αλλά η γεύση είναι πραγματικά. Απίστευτο είναι. Είναι τέλειο. Είναι βελούδινη γεύση. Σου σκάει σοκολάτα. Δεν είναι καθόλου γλυκό. Του πάει πάρα πολύ το αμύγδαλο που το αρωματίζει. Και παγωτό μπορούμε να το συνοδεύσουμε. Βάζουμε παγωτό. Παγωτό μπορεί να βεβαίως ή από εδώ και πέρα λίπος, το χειμώνα μπορούμε να βάλουμε λίγη σαντιγί στο πλάι. Θα το συνόδευε, θα έλεγα, τέλεια. Τζελάτο. Είναι πάρα πολύ τζελάτο. Ωραίο. Τζελάτο από σοκολάτο. Απίστευτο. Όποιος το φάει όλο και είναι καλό παιδί θα φάει άλλο ένα κομμάτι. Δεν μπορώ. Παιδιά. Δώστε την κάρτα με τα υλικά μου. Ναι, δοκιμάστε το, είναι καταπληκτικό. Μπορεί να ψήσουμε και το άλλο, γιατί θα φτάσει, θα φύγει όλο. Έχεις κάποιον που γιορτάζει σήμερα? Ναι, έχω ένα ξάδερφο και πού το είναι? Αυτή είναι στο Ηράκλειο. Όλο το σόι έχετε έρθει εδώ. Τέλεια.
Είναι από πλευρά της σύζυγου. Α, είναι το σόι της σύζυγου. Στην Ιταλία δεν έχουμε κάποιον. Έχουμε, και, έχουμε ήδη κάνει τα, πει τα χρόνια πολλά. Εμείς θα στείλουμε τα χρόνια πολλά μετά την εκπομπή, δεν προλάβαμε. Λοιπόν, τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα αυτή την καταπληκτική συνταγή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για εγώ σας ευχαριστώ. Φορά. Your ingratio tutti. Αυτό να μην πάει χαμένο, θα το φάω που περίσσεψε. Απίστευτη, βλέπετε και την κάρτα. Να δώσουμε διαφημίσεις λίγο να πιούμε και νεράκι. Εγώ θα φάω και το υπόλοιπο και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, στείλουμε διαφημιστική ανάσα. Αποχαιρετάμε τον Τζόρτζιο για αυτή την εβδομάδα και τα ξαναλέμε.